βάζουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκης, δηλαδή τη χαρμόσυνη είδηση ότι ο Θεός πέρασε μέσα στην ιστορία του ανθρώπου και άρα υπάρχει ελπίδα για το θάνατο και το τέλος του ανθρώπου δεν είναι τα σκουπίδια, αλλά είναι η Βασιλεία του Θεού. Από αυτό το τέλος εμπνεόμενα και οι πατέρες μας το 1821 επέλεξαν σαν σύνθημα του ξεσηκουμού τους το «Ελευθερία ή θάνατος». Και δεν μπορεί να μιλάει για θάνατο όποιος δεν έχει τη βεβαιότητα ότι έχει νικηθεί. Στηριγμένοι λοιπόν σε αυτή την πίστη και αγάπη για το υπόδειλο γένος, αφού στο διάστημα της σκλαβιάς η Ορθόδοξη πίστη ήταν το πνευματικό σύνορο που ξεχώριζε τους Έλληνες από τους Τούρκους, στα σύνορα του οποίου θυσιάστηκαν οι νεομάρτυρες των χρόνων της τουρκοκρατίας, τελικά με τον αγώνα και τις θυσίες του απέκτησε και πάλι την ελευθερία του. Γιορτάζοντας σήμερα την ελευθερία μας, μία ευχή μόνο μπορούμε να δώσουμε, να είμαστε άξιοι της ελευθερίας που οι πρόγονοί μας χάρισαν.